τον αγαθόντε φιλάνθρωπο Θεόν ημών. Από την Ουγκάντα βρέθηκε στις Αρχάνες. Ο λόγος για τον πατήρ Αντώνη Μουτιάμπα, ο οποίος λειτουργήσε στον Ιερό Ναό της Παναγίας, με την παρουσία του και τα λόγια αγάπης να δίνουν δύναμη στους πιστούς. Μεγάλωσα στην Κρήτη, αλλά είναι πρώτη φορά που λειτουργώ εδώ στις Αρχάνες. Αγαπάω πάρα πολύ τους ανθρώπους εδώ στην Κρήτη και θέλω να ευχαριστήσω θερμά μέχρι και ο Πατριάρχη μας, ο Θεόδωρος, είναι από την Κρήτη. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί νιώθω και τόσο πολύ ότι είμαι κριτικός. Στην ηλικία των 17 ετών βρέθηκε στην Κρήτη και στο πλευρό του Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη. Σπούδασε στην Κρήτη και στην Ελλάδα και επέστρεψε στην Ουγκάντα για να προσφέρει έργο ζωής. Το χειροτόνησε το 2001 και από τότε υπηρετεί την Εκκλησία της Ουγκάντας με ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο. Φροντίζω τα πολλά παιδιά, 1500, και κάθε μέρα έρχονται ενώ δεν έχουμε τη δυνατότητα. Δίνει τη δική του μάχη όχι μόνο για τη φτώχεια αλλά και για τη μόρφωση των παιδιών, καθώς η γνώση, όπως περιέγραψε, αποτελεί δύναμη. Δεν είναι μόνο ότι ή πρέπει να δώσουμε ένα ρουχαλάκι ή φαγητό. Το πιο βασικό πράγμα είναι μόρφωση. Ούτως άλλως, όταν μορφώνεται η Αφρική, η Ουγκάντα, παίρνει δυναμώνει όλη την γη. Όποιος συμπολεί να βοηθήσει με 200 ευρώ το χρόνο, δεν φτάνουν, αλλά είναι μία βοήθεια που μπορεί κάποιος να έχει ένα παιδί ανάδοχος, μορφώνοντας ένα παιδί να μάθει κάτι τον εαυτό του, δηλαδή να μπορεί να ζήσει. Εμείς οι ιερινομαθείς τώρα λιγοστεύουμε, διότι δεν δίνουν πια υποτροφίες και καλό τη κυβέρνηση αν μπορούν να μας δώσουν υποτροφία να πάμε και σε ανώτερες σχολές. Απλώνει μια μεγάλη αγκαλιά σε χιλιάδες παιδιά καθημερινά, με τον ίδιο να αναφέρεται στο σημαντικό ιεραποστολικό έργο στην Ουγκάντα με τη συμβολή της Κρήτης. Χρειαζόμαστε γεωτρήσεις. Τώρα μια κυρία από τα Μάλια μας βοήθησε και κάναμε και μια γεωτρήση. Πρώτα απ' όλα τους αγαπάω πολύ και τους εκτιμώ μέχρι τώρα που έχουν στηρίξει το έργο. Το έργο αυτό είναι δικό σας. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε δράσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων, στην αλλαγή των καιρικών συνθήκων, καθώς και στις δυνατότητες που υπάρχουν στον τομέα της κτηνοτροφίας. Οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει πολύ. Εκεί που σπέρνουμε, μετά από 2 μήνες, χωρίς να έχουν γίνει το καλαμπόκι, μπορεί να ξεραθεί. Η Ουγκάντα δεν έχει κάνει καθόλου μοντέρνο κτηνοτροφία. Όποιος θέλει να επενδύσει στην κτηνοτροφία και στο καφέ, αν θέλει στην Ουγκάντα και μπορούμε να τα συζητήσουμε. Επόμενος στόχος του, η ίδρυση σχολής ραπτικής. Μαζεύω λαπτομηχανές για να μπορώ να κάνω μια νοικοκυρική σχολή. Εφόσον δεν μπορούμε να τα σπουδάσουμε όλα να πάνε στο πανεπιστήμιο ή σε ΤΕΙ και τα λοιπά, ανατέρες σχολές, αλλά να μάθουν μια τέχνη να μπορούν να ζήσουν.